Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σκηνικό έντασης κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Με αφορμή τον νόμο για τα πανεπιστήμια, την πανεπιστημιακή αστυνομία και την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να ξαναβρεθούν στα χαρακόμματα. Είναι προφανώς ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι προσπαθούν να σπεκουλάρουν πάνω στον δικαιολογημένο θυμό για τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, για την εγκληματική επίθεση, στην εγκληματική επίθεση κατά του αστυνομικού της ομάδας Δέλτα ή δράση, αν δεν απατώ, αν δεν κάνω λάθος, στην απεργία πείνας ενός βαρυπινίτη, αλλά και στην κόπωση που έχει προκαλέσει σε όλους η καραντίνα. Προφανώς, βέβαια, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, ασυζητητή, αλλά αυτά δεν λύνονται ούτε βάζοντάς τα κάτω από το χαλί, ούτε με καδρόνια, πέτρες και μολότοφ. Την βαριά επικαιρότητα των τελευταίων ημερών συζητάμε στις σημερινές αναλύσεις με τον Θεόδωρο Καράογλου, πρώην Υπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μόσχη, σε εσάς και βεβαίως σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Άκουγα πριν μπω στο στούντιο την δήλωση Τσίπρα, μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο ακούω πολύ βαριές κουβέντες, δηλαδή επιλέξει, λέει, επιστρατεύεται το ίστατο όπλο των αποτυχημένων, τον διχασμό, ότι επενδύει και ο Μητσοτάκης και προφανώς όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση στον διχασμό και αυτό το κάνετε και για έναν άλλον λόγο που είναι ο επικοινωνιακός, επειδή δεν τα πάτε καλά στη διαχείριση της πανδημίας και στην οικονομία. Συγγνώμη που χαμογέλασα. Οι στιγμές είναι πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ δύσκολες για να χαμογελάμε, να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Ζητώ συγγνώμη όμως γι' αυτό. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ, γιατί είναι πρωτάκουστο να ακούω από τον κύριο Τσίπρα να προσπαθεί να ρίξει ευθύνες και να πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης φταίει, ο κύριος Μητσοτάκης δημιουργεί την ένταση. Τα πράγματα είναι εντελώς ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, πριν από 18 μέρες ξεκίνησε μια κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όλο τυχαίως, την οποία κατάληψη προχθές πήγαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές Θεσσαλονίκης, για συμπαράσταση, λέει, στους καταληψίες. Και βέβαια, τι πανό έχουν κρεμασμένα οι καταληψίες στην Βρετανία? Έχουν πανό για τον αγωνιστή, τον λαϊκού αγωνιστή, τον Δημήτρη τον Κουφοντίνα, που ηρίστου εμπαρόδο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι δολοφόνος, ο οποίος έχει δολοφονήσει τουλάχιστον αποδεδειγμένα 11 αθώους ανθρώπους. Χθες, με αφορμή κάποιο κακό περιστατικό, κάποιο περιστατικό που δεν έπρεπε να συμβεί, με το επεισόδιο της συμπλοκή που έγινε την Κυριακή το απόγευμα στην Νέα Σμύρνη, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, είχαμε πρωτοφανή γεγονότα. Είχαμε προσπάθεια να λιτζαριστεί ένας άνθρωπος. Όχι να δαρεί, να λιτζαριστεί, να τον σκοτώσουν. Προσπαθούσαν να τον λιτζάρουν. 60-70 άτομα ήταν πάνω του και προσπαθούσαν να τον λιτζάρουν. Όλα αυτά, σήμερα έχουμε πάλι επεισόδια. Πριν ξεκινήσετε την εκπομπή, πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε, έβλεπα τα δελτία ειδήσεων και έβλεπα ότι έχουμε και πάλι επεισόδια στην Νίκαια, στην Αθήνα. Ναι. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, κύριε Μόσχη. Είναι προφανές ότι κάποιοι επενδύουν στην κοινωνική ένταση. Και είναι προφανές ότι στην κοινωνική ένταση δεν επενδύουμε εμείς, το κόμμα της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Αντίθετα. Ενά, την κατηγορία σας την είπα, κύριε Καραόγλου, ότι προσπαθείτε να βάλετε κάτω από το χαλί την κακή διαχείριση της πανδημίας και την ύφεση στην οικονομία. Θα απαντήσω. Λοιπόν, και ουσιαστικά και επικοινωνιακά θεωρώ ότι τα πάμε καλά. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Στέκομαι στα δύο ζητήματα που σωστά θίξατε, μια που το ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Πρώτο ζήτημα, διαχείριση της πανδημίας. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός και αυτό αποτυπώνεται στατιστικά σε όλα τα επίσημα στοιχεία που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από οπουδήποτε αλλού, ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι μία από τις 7 καλύτερες χώρες της υφηλίου στη διαχείριση του κορονοϊού. Αναλογικά, τα κρούσματα και ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε η καλύτερη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 νούμερα μόνο που θεωρώ ότι είναι ενδεικτικά και μπορείτε να καταλάβετε. Στην Ελλάδα έχουμε 635 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, όταν στη Γερμανία με το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας στον κόσμο έχουμε 854 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Ενώ σε μια χώρα ομοειδή στον πληθυσμό, στα 10 εκατομμύρια περίπου είναι, το Βέλγιο, έχουμε 1905 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Άρα λοιπόν, στο ζήτημα της πανδημίας, είναι προφανές ότι τα πάμε καλά. Επαναλαμβάνω,
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα πιο γρήγορα, πιο εύστοχα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν πρέπει να μηδενίζουμε. Παραλάβαμε 516 μονάδες εντατικής θεραπείας τον Ιούλιο του 2019. Σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 1.400. Ενισχύσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με περισσότερους από 10.000 επικουρικούς γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς, διοικητικούς. Βγάλαμε για πρώτη φορά έξω κινητές μονάδες υγείας. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει όσο καλύτερα γίνεται έναν δυνατό και αόρατο εχθρό. Άρα δεν σας βολεύει η αλλαγή ατζέντα, αυτό μου λέτε. Πάμε στο άλλο ζήτημα. Πάμε στο άλλο ζήτημα. Πάμε στο ζήτημα της οικονομίας. Πράγματι, εξαιτίας του κορονοϊού της πανδημίας, ενώ φαινόταν, αν συζητούσαμε πέρσι τέτοια περίοδο, λίγο πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, το Φεβρουάριο, θα λέγαμε ότι η ελληνική οικονομία το 2020 θα απογειωθεί. Δυστυχώς, ο κορονοϊός έφερε σαν συνακόλουθο και τα lockdown, τα κλεισίματα της αγοράς, άρα υπάρχει ύφεση. Να δούμε λίγο την ύφεση. Προχθές ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία. Εκτιμούσαμε ότι θα έχουμε μια ύφεση της τάξης του 10,5%. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία λένε ότι έχουμε 8,2. Είμαστε χειρότεροι στην Ευρώπη? Όχι. Είμαστε η τρίτη χειρότερη ύφεση. Γιατί έχει η Ισπανία 11% και η Ιταλία 8,9%. Ναι. Γιατί οι χώρες αυτές έχουν τόσο ψηλό? Τουρισμός, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το είπατε. Το ξέρετε. Έτσι είναι. Ναι. Κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει. Μεσογειακές χώρες, οι οποίες βασίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ, της οικονομίας, στον τουρισμό. Πέρσι ήταν λογικό, όταν ο κορονοϊός ήταν ψηλά στον ουρανό, να μην υπάρχει τουρισμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ύφεση. Όμως, το διάστημα αυτό πρέπει να δούμε τι έχει γίνει για την οικονομία και για τις επιχειρήσεις που πράγματι πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Πρώτα-πρώτα, ενισχύθηκαν και οι επιχειρήσεις με μια σειρά προγραμμάτων και οι εργαζόμενοι, γιατί είναι αλληλένδετος κρίκος οι επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους. Αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι και αντιστρόφως. Αλλά και βέβαια οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, που έχουν κάποια ειδικά προβλήματα, που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Είτε ήταν μακροχρόνια άνεργοι, είτε ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. 24 δις δώσαμε, κύριε Μόσχη, μόνον από ελληνικά χρήματα, το τονίζω. Δεν πήραμε ούτε ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Προϋπολογίζαμε το πρώτο τρίμηνο του 2021 ότι θα δώσουμε 7,5 και μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 11,9 δις χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγάλο ταμείο, ναι, το 32 δις, καθοδόνιο. Από Ιούνιο και μετά. Από Ιούνιο και μετά εκτιμάμε. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε εδώ. Ναι, εμείς λέμε ότι θα στηρίξουμε όλους όσους έχουν ανάγκη, επιχειρήσεις, εργαζόμενους, και θα πλώσουμε ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας και στα άτομα που έχουν ειδικά προβλήματα, είπα προηγουμένως κατηγορίες, έτσι ώστε κανείς στην κρίση αυτή να μην αισθάνεται χωρίς βοήθεια, χωρίς να αισθάνεται δίπλα του την πολιτεία να τον κρατάει δυνατά. Να σας ρωτήσω λίγο γι' αυτό. Ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε καμιά ατζέντα. Η ατζέντα μας είναι, δόξα τω Θεώ, πάει καλά, ελέγχουμε την κατάσταση, θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει και από εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα λόγο να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Αντίστοιχα, το σκηνικό έντασης, κύριε Καράογλου, το υποδαβλίζει ή το στείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να κερδίσει κάτι. Εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε, κύριε Μπόση, και εξηγούμε γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η πρώτη φορά που στη μεταπολίτευση φαίνεται αυτό. Η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντί να μειώνεται, να μεγαλώνει. Κερδίσαμε τις εκλογές του Ιούλιου του 2019 με 8,4% διαφορά από ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις του προηγούμενου διαστήματος μας δώσαν από 13,1 η μικρότερη διαφορά έως 18 μονάδες. Άρα λοιπόν πάμε καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τσιμπάει τίποτα. Τι κάνει λοιπόν? Προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής έντασης, έκρηξης. Προσπαθεί να στήσει Δεκεμβριανά του 2008 με αφορμή τη δολοφονία του μικρού, του τραγικού Αλέξη Γρηγορόπουλου. Προσπαθεί να στήσει πλατείες αγανακτισμένων όπως την περίοδο 2011-2014, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσει την κοινωνική έκρηξη που είναι απαραίτητο για να ξαναγυρίσει στην εξουσία. Mm-hmm. Όμως το 2021, κύριε Μόσχη, δεν έχει 2014 ούτε 2008. Να μιλήσουμε όμως και για τα πραγματικά γεγονότα, κύριε Καράογλου. Την Κυριακή υπήρξε ένας ξυλοδαρμός από ανθρώπους της αστυνομίας, ενός πολίτη. Δεν ξέρω αν προηγήθηκε κάτι.
προφανώς θα εξεταστεί και αυτό, αλλά το βίντεο το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία η οποία εξελίχθηκε και χθες και σήμερα, όπως λέτε, στην Νίκαια, ήταν νομίζω καταφανέστατη. Εδώ υπάρχει αυθαιρεσία, είναι προφανές. Υπάρχει κατάχρηση εξουσίας και άνευ λόγου βία. Και υπάρχουν και περισσότερες καταγγελίες το τελευταίο διάστημα, το επιβεβαίωνε ο συνήγορος του πολίτη. Για αυτά πώς απαντάτε, για καταστάσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας? Με την νομιμότητα. Με την νομιμότητα. Πριν από ένα και πλέον χρόνο, ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τον κύριο Λεβιζάτο, συστήθηκε μια ειδική επιτροπή, η οποία πρότεινε 9 συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας. Από τις 9, οι 7 ήδη έχουν γίνει νόμος του ελληνικού κράτους. Γίνανε δεκτές από την κυβέρνηση και είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Χθες, με αφορμή πάλι τα γεγονότα αυτά, τα γεγονότα της Κυριακής, ο κύριος Μητσοτάκης ξανακάλεσε τον κύριο Λεβιζάτο και συζητήσαν και πάλι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία. Δεν καλύπτουμε καμιά αστυνομική αυθαιρεσία, αλλά δεν εξισώνουμε και εγκληματικές ενέργειες με την αστοχία ενός, δύο, τριών, δεν ξέρω ποιων συγκεκριμένων αστυνομικών, οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχει ελλιπής εκπαίδευση, κύριε Καράογλου, εντοπίζετε κάτι τέτοιο? Γιατί ακούω από πάρα πολλούς να λένε ότι σε διαχείριση κρίσεων, έκτακτων ή ιδιαίτερων στιγμών, κάποιοι δεν τα καταφέρνουν καλά. Κοιτάξτε, εγώ έρχομαι στη θέση των παιδιών, αυτών που είναι πραγματικά παιδιά μας, κύριε Μόσχη. Μιλάμε για παιδιά 22, 23, 24. Το παιδί που χθες θα δολοφονούνταν στο παραπέντε είναι ένα παιδί 24 χρονών. Από εδώ, πατριώτης μας, από τον Μακεδόνα, από τη Σιδηρόπετρο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταλαβαίνετε ότι όση εκπαίδευση και να έχουν, υπάρχουν στιγμές που μπροστά στον όχλο, ο οποίος τρέχει με σιδεριές και με καδρόνια και που πετάει πέτρες και που πετάει μολότοφ, μπορεί να τα χάνουν και να μην αντιδρούν όπως θα έπρεπε να αντιδράσουν. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξισώνουμε την όποια αστυνομική αυθαιρεσία υπάρχει ή την όποια αστυνομική βία με αυτές τις πράξεις που είναι εγκληματικές πράξεις. Χθες θα είχαμε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, από ορδή 70 κάφρων που πέσαν πάνω του και τον χτυπούσαν και τον θέλουν να τον σκοτώσουν. Η αυθαιρεσία, αυτό που είδαμε προχθές την Κυριακή, από το σημείο, σωστά είπατε κύριε Μόσχη, από το σημείο που είδαμε, δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε. Προφανώς είναι κάτι κατακριτέο. Ήδη έγινε ΕΔΕ και ο συγκεκριμένος αστυνόμος, ο οποίος έκανε αυτή την ενέργεια, έτσι χωρίς να έχει ερευνηθεί ακόμη πλήρως το περιστατικό, γιατί υπάρχει η καταγγελία ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο από το συγκεκριμένο κύριο που στη συνέχεια συμμετέχει στην συμπλοκή, ήδη είναι εκτός σώματος. Έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο αυτό? Προφανώς, σας είπα, κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα, για πολιτικές σκοπιμότητες, να στήσουν σκηνικό κοινωνικής έκρηξης. Και αυτό είναι κάτι που ο ελληνικός λαός το ξέρει, το καταλαβαίνει και βεβαίως δεν θα τους περάσει. Είναι βέβαια βαρύτατη κατηγορία την οποία εκπέμπεται προς συγκεκριμένη πλευρά, κύριε Καράογλου. Το αφήνω προς το παρόν. Πάω λίγο στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά παρέτηση Χρυσοχοΐδη. Και μάλιστα ακούω πάρα πολλά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε δεν βρήκε ούτε μία συγγνώμη να πει ο Υπουργός αφού δεν παρετήθηκε. Επίσης, ακούω άλλους να λένε για τον Πρωθυπουργό ήταν άφαντος την Κυριακή με το περιστατικό Νέας Σμύρνης και λαλίστατος εχθές και μάλιστα στοχοποίησε και την αξιωματική αντιπολίτευση με το διάγγελμά του. Καταρχήν, ένα μεμονωμένο περιστατικό που επαναλαμβάνω και εμένα δεν μου άρεσε, η συμπλοκή του αστυνομικού με το συγκεκριμένο διαδηλωτή, μεγιστοποιήθηκε και έγινε πρώτο θέμα. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι την αμέσως επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός αντέδρασε, καλώντας τον κύριο Λεβιζάτο, ο οποίος είχε επεξεργαστεί τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας όπου υπήρχε, για να συζητήσουν τι μπορούν ακόμη περαιτέρω να κάνουν. Εκτός αυτού, την ίδια ημέρα διατάχθηκε ΕΔΕ και ήδη σήμερα βγήκε το πόρισμα και τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός. Να μην εξομοιώνουμε τα πάντα. Εγώ, κύριε Μόσχη, στο ζήτημα αυτό είμαι ξεκάθαρος. Θεωρώ ότι οι αστυνομικοί, που είναι τα παιδιά του λαού, και δεν έχω δει πραγματικά κανένα αστυνομικό να είναι γιος βιομήχανο, εφοπλιστή ή οτιδήποτε άλλο, είναι παιδιά αγροτών, είναι παιδιά εργατών από τα χωριά μας που πηγαίνουν για να εξασφαλίσουν τη ζωή τους, το μέλλον τους. Έτσι, αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ χαμηλούς μισθούς, πρέπει να το πούμε, χωρίς να έχουν το επίδομα επικινδυνότητας που θα έπρεπε να το παίρνουν, και παρόλα αυτά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Προφανώς υπάρχουν και παρεκτροπές. Η αστυνομία έχει αρκετές χιλιάδες προσωπικό, έτσι. Είναι λογικό να υπάρχουν και παρεκτροπές. Θέμα Χρυσοκοίδη δεν υπάρχει, μου λέτε. Κύριε Μόσχη, αν ακούγαμε το ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που ζητούσε παραιτήσεις υπουργών, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση. Αν έχει τα κότσια ο ΣΥΡΙΖΑ, είδου η ρόδος, είδου και το πείδημα. Α, ζητήσει εκλογές. Γιατί δεν τολμάει να το κάνει. Μέχρι τώρα έχει ζητήσει την παραίτηση. Κατέθεσε μορφή για τον κύριο Σταϊκούρα, τη κυρία Μενδώνη, του κυρίου Χρυσοχοίδη και δεν ξέρω ποιον άλλον. Κάθε μέρα ζητάει παραίτηση από κάποιον. Αν έχει τα κότσια, επαναλαμβάνω, είδου η ρόδος, είδου και το πείδημα. Α, ζητήσει εκλογές. Πείτε μου λίγο κάτι, κύριε Καραούλου. Γιατί δεν εφαρμόζεται το νόμο? Ψηφίσατε νόμο για τις πορείες. Υπάρχει νόμος και υπουργικές αποφάσεις για περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. Κάθε μέρα έχουμε 2-3 πορείες, έχουμε συγκεντρώσεις. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος? Ξέρετε, τα ακούω από πολλούς πολίτες αυτό. Έχετε δίκιο. Και οι πολίτες που το λένε αυτό έχουν δίκιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και κακώς δεν εφαρμόζονται. Κατανοώ βέβαια ότι γίνεται μια προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης, να μην υπάρξει ένταση, να μην γίνουν άλλα επεισόδια κτλ. Αλλά κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί καθημερινά 100, 200, 300 άνθρωποι να διαδηλώνουν έτσι. Γιατί? Για να υπερασπίσουν τον Κουφοντίνα, έναν αιμοσταγή δολοφόνο. Αυτό σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δημόσιος λόγος υπέρ της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών είναι ποινικό αδίκημα. Δεν λέω να φτάσουμε εκεί, αλλά έλεος. Να υπάρχουν πανό που να λένε είμαστε 17 Νοέμβρη, να φωνάζουν το σύνθημα όταν οι αντάρτες θα μπουν στη Βουλή, το Σύνταγμα θα λέγεται. Στην Αθήνα το Σύνταγμα θα λέγεται Δημήτρη Κουφοντίνα, να φωνάζουν στο Μελιγαλά έγινε μισή δουλειά. Αυτά είναι πρωτοφανή. Κάποιοι προσπαθούν να στήσουν εμφυλιοπολεμικό σκηνικό. Αυτό δεν θα περάσει. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το ότι υπήρχε η φόρτιση για την προσπάθεια λιτσαρίσματος ενός μικρού, ενός αθώου, ενός νέου παιδιού, γιατί μίλησε? Για αυτοσυγκράτηση και για ψυχραιμία. Η βία δεν φέρνει βία. Είναι λάθος αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πιστεύουμε ότι με τη βία δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Με τη βία όλοι χάνουν. Και είμαστε πάνω απ' όλα όλοι οι Έλληνες και θα πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε μαζί, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν, που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Κύριε Καραούλου, να το υπάρξει νόμο... ηρεμία, να υπάρξει μια κοινωνική συνένεση, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, είτε είναι κοινοβουλευτικά είτε όχι, και μέσα αυτά βεβαίως και βάζω το ΣΥΡΙΖΑ, να καθίσουν με ηρεμία να κουβεντιάσουν και να σταματήσουν αυτές τις τακτικές. Καταλαβαίνω εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό πρόβλημα, γιατί μετά από 2 χρόνια περίπου δεν τσιμπάει τίποτα και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση είναι πρώτη φορά σημαίνει αυτό η μεταπολίτευση. Αντί να μικρύνει η διαφορά, μεγαλώνει, αλλά δεν είναι η λύση αυτός ο τρόπος. Ας επεξεργαστεί προτάσεις, ας τις καταθέσει στην κοινωνία σοβαρές προτάσεις, έτσι ώστε η κοινωνία να ανταποκριθεί. Με τέτοιο τρόπο, με δημιουργία συνθηκών κοινωνικής έκρηξης, δεν κερδίζει κανείς και πάνω απ' όλα δεν κερδίζουν οι Έλληνες πολίτες, δεν κερδίζει η χώρα μας. Φέρατε και ψηφίσατε ένα νόμο, αναφέρομαι στο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος ξέρατε ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις και ότι θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό εφαλτήριο αν ήθελαν κάποιοι να τον χρησιμοποιήσουν. Γιατί το κάνατε τώρα? Αστοχία δεν ήταν αυτό μέσα σε τέτοια περίοδο πανδημίας? Προσέξτε. Ωραία. Να πούμε κάτι λοιπόν. Είναι γεγονός, ξέρετε, έχετε περάσει από το Πανεπιστήμιο, όπως πέρασα και εγώ, όπως πέρασαν και πολλοί φίλοι που μας ακούν. Η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Τα δημόσια πανεπιστήμια θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ περισσότερα. Υπάρχουν διαχρονικά από τη μεταπολίτευση και μετά οργανωμένες ομάδες μειοψηφικές εξτρεμιστών, αναρχικών που προκαλούν εντάσεις, που προκαλούν επεισόδια. Είδαμε καθηγητές να δέρνονται, είδαμε τον Πρίτανη να φοράει την ταμπέλα, είδαμε τον άλλο να του χτίζουν το γραφείο και τι δεν έχουμε δει. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά ανομίας δεν έπρεπε κάποτε να σταματήσουν. Πανεπιστημιακή αστυνομία υπάρχει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν βιοπραγεί, δεν κάνει τίποτα. Επιβάλλει τον νόμο για την τάξη. Είχα τη δυνατότητα, γιατί και τα 2 παιδιά μου κάνουν μεταπτυχιακό στην Αγγλία, να επισκεφθώ τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το χάλι που πάει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αλλάξει. Και να σου πω κάτι. Λένε τώρα ότι υπάρχει ένταση και αντιδρούν οι φοιτητές. Μισό λεπτό. Να τα δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της χώρας, κύριε Μόσχε, το ξέρετε πολύ καλά, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Έχει περισσότερο από 80.000 φοιτητές. Ξέρετε πώς συμμετέχουν στην κατάληψη. Το ξέρετε. 80 περίπου. Δηλαδή το 0,1%. Η σιωπηλή πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών αποδοκιμάζει αυτές τις μεθόδους.
Οι καθηγητές οι οποίοι συμπαραστέκονται στην κατάληψη αυτή της Πρετανίας ήταν προχθές. Πέντε. Ξέρετε πόσους καθηγητές έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 1.900. Πέντε με ονοματεπώνυμο. Οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης είναι 25. 16 στην Α και 9 στη Β. Ξέρετε πόσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση συμπαράστασης τους καταληψίες. 3. Αυτά κάτι λένε. Ναι. Θα ρωτήσω τον κύριο Μανατίδη σε λίγο, θα τον έχω στο δελτίο, θα τον ρωτήσω. Να τον ρωτήσετε. Είχαμε προχθές τη Δευτέρα μια ζωήρη κουβέντα με τον Γιάννη τον Μανατίδη, τον οποίο εκτιμώ και τιμώ και σέβομαι. Θεωρώ ότι είναι σοβαρός άνθρωπος και θεωρώ του το είπα ότι είναι λάθος αυτό που έκανε να πάει στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στη συγκεκριμένη έτσι, κατάληψη. Κάτι τελευταίο, κύριε Καραούλου. Αυτή η κατάληψη πώς πρέπει να λήξει? Δεσμεύτηκαν αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί και ήταν παρόντες και συμπαραστέθηκαν στους καταληψίες, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι τρεις, οι πέντε καθηγητές, ότι με δημοκρατικό τρόπο θα τη λύσουν. Περιμένω. Ρωτήστε τον κύριο Μανατίδη, πότε θα λήξει αυτή η κατάληψη? Πρέπει να σαραντήσει, δηλαδή, ήδη έχουμε 18 μέρες. Πότε επιτέλους θα λήξει? Γιατί και εγώ είμαι περίεργος. Γιατί αν δεν λήξει, είναι αναγκασμένη η Πριτανία, είναι αναγκασμένος ο εισαγγελέας να ζητήσει την αστυνομία να μπει να παρέμβει για να τη λήξει αυτή. Εφόσον λοιπόν θέλουν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι και οι αξιότιμοι κύριοι καθηγητές να λυθεί ομαλά και δημοκρατικά η κατάληψη, πέραν του ότι σας λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα είναι 80, δηλαδή το 0,1% των φοιτητών του Πανεπιστημίου, 80.000 φοιτητές, 80 άτομα κάνουν κατάληψη και οι υπόλοιποι είναι όλοι απέναντι. Ναι. Λοιπόν, αλλά πέραν τούτου, κάποτε πρέπει να λήξει αυτό. Ας δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Κύριε Καράγουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να έχετε καλό βράδυ. Καλά, κύριε Μόσχη.